Έλα Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο Μονή. Πού σε βρίσκω αδερφέ? Είμαι στην αγαπημένη μου Σύρο. Α, και άλλη φορά μιλήσαμε τέτοια εποχή νομίζω από τη Σύρο. Ναι. Αλλά και την φορά είχαμε κερδίσει. Σήμερα είναι θλιβερή ημέρα. Διασυρμός του ΠΑΟΚ όσο δεν έγινε ποτέ. Και θα πρέπει να αναζητούν οι υπεύθυνοι αυτού του διασυρμού του ΠΑΟΚ. Τέτοια ξεφτύλα δεν έγινε ποτέ στο ΠΑΟΚ. Μα τη δεύτερη ομάδα, την ΚΑΠΑ, 20 ομάδα του ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε αυτή την ομάδα. Ποιοι είναι αυτοί που φρούν τη φανέλα του ΠΑΟΚ? Ποιος τους έφερε εδώ πέρα? Ποιος τους πληρώνει δηλαδή? Ποιοι ανέχονται, ποιες ψυχές φιλάθλων ανέχονται αυτόν τον διασυρμό να παίζουν αυτά τα κουτσά άλογα εκεί πέρα μέσα και να φεύγουν τα Ελληνόπουλα? Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Ποιος είναι, ρωτώ. Ποιος είναι ρε Μανώλη, απάντηση ποια είναι, ο Μίχελ? Ποιος είναι? Ο Μίχελ είναι. Οι μάνατζερ, ο πρόεδρος και ο προπονητής, ποιοι είναι? Ξέρω. Όλοι εκεί οι απαντώνας και υπερμαντευτήκαν οι οικονομάνες βάλα στο ΠΑΟ. Για όνομα του Θεού πια. Ντροπή, έσχος. Λαϊκό δικαστήριο θέλω αυτή την περάσει όλοι. Μέσα στην Τούμπα εκεί πέρα. Ντροπή, ντρέπομαι πια ας πούμε για να λέω ότι με πάω. Έσχος. Για ανθρώπους σαν και εσένα που έχεις δει μεγάλες στιγμές της ιστορίας του ΠΑΟ και αυτά τη μεγάλη... που έχω ζήσει εγώ, αγάπη μου, δεν μπορούν κανένας πρόεδρος σημερινός που οποιοδήποτε εκατομμύρια να βάλει και να τα ζήσουμε. Δεν μπορεί, γιατί δηλαδή, όσοι πέντε είχαν ψυχή και ήταν ΠΑΟΚτσίδες. Αυτοί που παίρνουν δεν είναι κανένας ΠΑΟΚτσίς. Και όσοι ήταν ΠΑΟΚτσίδες, διώξατε. Λοιπόν, έτρω ο Μίχελς ο Πολωνός που μας κάνει πώς παίζει ο ΠΑΟΚ, πώς παίζει ο ΠΑΟΚ. Για να μάθω το Θεό, πήρα αυτό τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Έχετε και έναν σάρφο κουτσό άλογο εκεί πέρα που τρέχει πάνω κάτω, που δεν μπορεί να τρέξει, ρε. Και είναι το βασικό σπίτι, αυτό ξεκινάει η ενδεκάδα. Ντροπή, έσχος. Έσχος, επαναλαμβάνω. Το ότι λείπει το ελληνικό στοιχείο, Μανώλη, από μέσα, νομίζω ότι παίζει γι' αυτό ένα ρόλο. Το ελληνικό στοιχείο, ότι λείπει μέσα από την ομάδα, όχι μόνο από την ομάδα, αλλά και στο team των προπονητών και στο team της διοίκησης. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι είναι για άλλη δουλειά, δεν πρέπει να βγάλουν λεφτά, τίποτα άλλο. Δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο. Ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει, ποιος θα μείνει. Αγοροπολισία κάνουν. Όποιος φύγει θα πάρω λεφτά, όποιος μείνει θα πάρω λεφτά. Πάρει ξανά. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Δεν μας ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα, είναι ζωντανό στοιχείο. Δεν είναι ούτε Μακεδονία Παλάς, ούτε ξέρω εγώ άλλο εργοστάσιο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Όλοι εκεί πέρα μέσα. Δεν πάμε που τα λέω. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά. Φιλιά.